εδώ φτιάχνουμε μακαρόνια σκυφιστά. Είναι μακαρόνια, μια πολύ παλιά συνταγή του τόπου μας, με αγνά υλικά, με σταρένιο αλεύρι, ντόπιο βούτυρο και ανθότυρο. Είναι και τα τρία υλικά που χρησιμοποιούμε της περιοχής του νομού Λασιθίου, της Ιτίας. Εγώ τα μάθα από τη γιαγιά μου και από τη, μαμά και από τη γιαγιά τα έμαθα. Τα κάνω πάρα πολλά χρόνια. Τα κάνω για το σπίτι μου, μπορώ να τα κάνω και σε εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων στο χωριό μου, στο χωριό του συζύγου, άμα χρειαστεί, όπου χρειαστεί. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο για την διατροφή αυτή την κριτική? Να επιμείνει στην κριτική διατροφή, γιατί νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο είναι γνωστή για τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει για τον οργανισμό μας. Εκτός από τα σκιουπιστά μακαρόνια, τι άλλο κάνετε? Κάνω διάφορα χειροποίτα ζυμαρικά, χυλοπίτες, πένες, χειροποίτες, χυλόφτα με την τσιγάριση. Δηλαδή η τσιγάριση που λέμε στην Κρήτη ότι είναι ό,τι έχει σχέση με τηγανιτό. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Χυλόφτα με την τσιγάριση. Είναι και αυτή μια παλιά συνταγή του τόπου μας. Παρασκευάζουμε τη ζύμη, τη μισή ποσότητα από τις χυλοπίτες τη βράζουμε και την άλλη μισή την τηγανίζουμε. Ενώνουμε μετά τα δύο μείγματα, τις τηγανιτές με τις βραστές, σερβίρουμε και τρώμε μαλακή χυλοπίτα και τραγανή μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ παλιά συνταγή, όταν δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν τις ανέσεις που έχουν σήμερα, γιατί και η κρίση μας έχει λίγο καθυλώσει, αλλά παλιά που ήταν τα προϊόντα ελάχιστα, με το αλεύρι χορταίνανε οι οικογένειες και την κάνανε αυτή τη συνταγή. Φτιάχνουμε κατουμέρια. Το έμαθα από τη γιαγιά μου. Και θέλω να υπάρξει αυτή η παράδοση, να μάθουν τα νέα παιδιά, να μην ξεχαστεί η παράδοση αυτή.
Εσείς δηλαδή στα παιδιά σας το έχετε διδάξει? Ναι, ναι, οπωσδήποτε, ναι. Ωραία. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο πώς τα φτιάχνετε. Παρακολουθήσαμε πριν ότι τα ζυμώνατε. Καταρχάς λίγο τα υλικά που χρησιμοποιείτε. Βάζουμε λίγο λάδι, το αλεύρι, λίγο νερό, λίγο αλάτι, λίγο λεμόνι. Το μαλάσουμε, το ανοίγουμε φύλλο. Βάζουμε στη μέση τη μυζήθρα και το κλείνουμε να κάνει μία πλεξούδα στη μέση. Και μετά το τηγανίζουμε. Τίγα να φτιάχνουμε, ναι. Είναι δύσκολο, αλλά εγώ τα φτιάχνω πάρα πολλά χρόνια και έχω εξοικειωθεί με το γλυκό. Πρώτα-πρώτα ζυμώνουμε το ζυμάρι μας και μετά ανοίγουμε φύλλο. Στη συνέχεια έχουμε το λάδι μας έτοιμο και τα ψήνουμε, φυσικά. Είναι ευχαριστημένος από ό,τι είδατε ο κόσμος εδώ πέρα όλες αυτές τις μέρες που... Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστημένος.